Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Είστε στο Sky, είστε στο καλημέρα σας, στο καλημέρα Sky. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι σήμερα γιορτάζει η Ελευθερία και ο Λευτέρης. Ελευθέρης, η Ιρία και όχι μόνο. Και είναι χρόνια πάρα πολλά πολύ. Λοιπόν σε όλους. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Πολλές ευχές από όλη την ομάδα της εκπομπής σε όσες και όσες γιορτάζετε. Πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, τι αλλάζει το 14 σε φόρους, σε συντάξεις, σε μισθούς. Και θα κάνουμε ένα πολύ γρήγορο πέρασμα από τους καλεσμένους. Κύριε Καλάκο, τι πρέπει να έχει κατά νου αυτός ο οποίος είναι στο δημόσιο? Καταρχήν, έχουμε νέα περικοπή στο ΕΦΑΠΑΞ. Ναι, εκείνο που θέλω να πω, φεύγοντας από το 13 και μπαίνοντας το 14, θα πρέπει ασφαλισμένοι να σκέπτονται δύο νόμους. Είναι ο νόμος 4093 που έχει εφαρμογή από 1η-1η του 2014. Μάλιστα. Αφορά επικουρικές συντάξεις και ΕΦΑΠΑΞ. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού. Ναι. Αποσύρονται εγγυήσεις που υπήρχαν μέχρι πρώτου του δημοσίου, αφήνονται στην τύχη τους και ο υπολογισμός θα γίνεται με τύπου μετοχής, όπως προείπα στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, αν βγαίνουν πολλοί ένα χρόνο. Ναι, το κράτος φρόντισε σαν μικροαπατεώνας να αποσυρθεί, εφόσον έκλεψε τα αποθεματικά και τα σπατάλησε, ό,τι υπήρχε τα απορρόφησε με το PSI και τώρα λέει από 1η-1η-14 ό,τι έχετε μοιράζεται. Ένα λεπτό. Αν ένα χρόνο, έστω ότι το 14 βγουν 1.000, θα πάρουν ένα αλφα ποσό. Αν το 2015 βγουν 2.000, θα πάρουν το μισό του 14. Διαφορετικό ποσό. Ανάλογα με τον αριθμό. Ακριβώς. Σαν τη μετοχή. Άρα και λοιπόν το ΕΦΑΠΑΞ θα είναι κινούμενη άμμος. Και η επικουρική. Και η επικουρική. Άρα δηλαδή πάνε χαμένα όλα όσα. Ναι, είναι ο νόμος 4093 και θα έχει εφαρμογή. Και υπάρχει ο νόμος 3863 του 10 που ναι. Έχει εφαρμογή από 1η-1η-15 για τις κύριες συντάξεις, που έχει την ίδια λογική. Αποσύρεται πάλι το δημόσιο σαν απατεωνίσκος, αφόσον και εκεί έφαγε τα αποθεματικά όλα των ασφαλισμένων και εγγυάται 360 ευρώ, ακούστε, για 35 χρόνια και αυτό υπό δύο προϋποθέσεις. Τιμ αρίθμου δείχτη καταναλωτή και ανάπτυξη της οικονομίας. Φανταστείτε ένας άνθρωπος που θα φύγει το 16, το 17, 40 χρόνια εργασίας και να έρθει το κράτος να του πει σου εγγυώμε 360 ευρώ. Και από εκεί και πάνω, λοιπόν, αν έχω σου δίνω το 48%, δηλαδή ακριβώς, 12 ευρώ ένα χρόνο είναι περίπου. Ακριβώς. Αυτά τα δύο νομοθετήματα θα είναι που θα οδηγήσουν γενιές ολόκληρες στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Αυτό που δεν λέει είναι παράνομο όμως, Γιώργο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν νομικά, έχοντας ως δεδομένο ότι είναι πληρωμένα χρήματα τόσων ετών, δεν παρανομικά που εδώ. Πολύ φοβάμαι και το λέω έχοντας επίγνωση αυτού που λέω, ότι και οι δικαστικές εξουσίες είναι σε εντεταλμένες υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν κινηθεί εντελώς αντίθετο σημείο, δηλαδή στηρίζουν τον κόσμο. Έχουν κινηθεί ήδη ομολογιούχοι, αλλά και ταμεία έχουν τη δυνατότητα, τα ξέρω, να κινηθούν για το κούρεμα, για το PSI. Μάλιστα. Για το PSI. Ότι έγινε με τρόπο παράνομο και ξέρω συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου και ταμεία έχουν κληθεί από συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο να κινηθούν κατά του κράτους για το κούρεμα ως παράνομο. Και επειδή το δικηγορικό γραφείο αυτό είναι και του εξωτερικού και έχει προηγούμενο σε τέτοιες υποθέσεις, ενδεχομένως να δούμε εξελίξεις εκεί πέρα. Διότι όπως είπε ο κ. Καλάκος, το κράτος φέρθηκε σαν απατεώνα. Πρώτα κούρεψε χωρίς να ρωτήσει και τώρα αποσύρεται. Αυτό που είχε πει και ο κύριος Ρωμανιάς στην προηγούμενη εκπομπή, ότι το κράτος αποσύρεται από την κοινωνική ασφάλιση, είναι μεγάλη αλλαγή. Πετάει τους ασφαλισμένους στην ιδιωτική ασφάλιση όποιος έχει, όποιος ζήσει. Αυτό δεν είναι κράτος. Στο κοινό κεφάλαιο θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι ότι υπήρχε στη σύνθεσή του 4 δις έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου και ένα μήνα πριν το κούρεμα μετατράπησαν σε ομόλογα. Για να κουρευτούν. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Ρωμανιά. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία λέει. Αυτό να το κάνουν. Αυτό ήταν απόφαση με νόμο τώρα. Μα μην το σκαλίζεις, διότι είναι μια ιστορία. Είναι τραγωδία δηλαδή. Είναι απίστευτο. Υπάρχει δόλος. Έγινε εδώ θέλει 10 εκπομπές αυτό το πράγμα. Για να ολοκληρωθεί. Σκεφτείτε τον άνθρωπο που μας παρακολουθεί στο σπίτι του και έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται και στα βαρέα και ανθιγεινά. Γίνεται και στα βαρέα και ανθιγεινά αυτό. Φανταστείτε να δουλεύει τόσα χρόνια και να ακούει ότι ξαφνικά έχει κάνει έναν υπολογισμό ο άνθρωπος αυτό. Έναν οικογενειακό υπολογισμό, τι θα κάνω, πόσα θα μου μείνουν, πόσα θα πάρω και ξαφνικά να μαθαίνει ότι θα πάρει. Μάλιστα. 350 ευρώ. Κύριε Ρωμανιά, τι αλλάζει από το 14, πέραν των όσων μας είπε ο κύριος Καλάκος, στο ιδιωτικό τομέα τι γίνεται? Ένα λεπτό. Πριν πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Πάμε στον ιδιωτικό σας παρακαλώ. Και στον ιδιωτικό. Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαριστεί από την αρχή είναι ότι βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σύστημα εντός εισαγωγικών, το οποίο έχει καταρρεύσει. Αυτή τη στιγμή τα ταμεία δεν έχουν αποθεματικά.
Είναι άλλο πράγμα τα αποθεματικά και άλλο πράγμα η ρευστότητα. Μάλιστα. Δεν μιλούμε για ρευστότητα. Ωραία. Αυτή καλύπτεται με ένα δάνειο. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Έτσι, το 14. Περίμενε. Περίμενε, Γιώργο, εδώ το ζουμί είναι αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή το 14 θα έχουμε ριζική αλλαγή της κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα. Έχω πει σε προηγούμενη. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, λοιπόν. Προηγούμενη. Δεν θέλω πολιτικές παρατηρήσεις, κύριε Ρωμανιά. Θέλω το διατάφτα. Μα το διατάφτα είναι τούτο, Γιώργο. Εγώ σε καλώ ως ειδικό εδώ, δεν σε καλώ ως πολιτικό. Μα ως ειδικό θα σου μιλήσω τώρα. Ως ειδικό θα σου μιλήσω. Διότι όλοι μιλούμε και λέμε ότι θα μειωθεί το εφάπαξ, θα μειωθούν οι επικουρικές, θα έχουμε τούτο εκείνο. Ναι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την ανάταξη του συστήματος. Το πρόβλημα δεν θα υπάρχει σύστημα καν. Εδώ αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε μάρτυρες πλέον μιας κατάστασης που ασχολούμεθα με τα επιμέρους και δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν έχουμε σύστημα. Η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να έχει αποθεματικά για να πληρώνει 35 χρόνια. Εδώ το ΙΚΑ ψάχνει να βρει λεφτά για να πληρώσει το δώρο των Χριστουγέννων. Πήρε 250 εκατομμύρια από το επικουρικό, πήρε 150 εκατομμύρια από το Ταμείο της ΔΕΗ για να παλώσει την τρύπα και να πληρώσει το δώρο των Χριστουγέννων. Και μιλούμε τώρα, έχει 3,7 άνοιγμα το ΙΚΑ, το κράτος θα του δώσει τα 2,7. Έχουμε 1 δισεκατομμύριο. Δεν μιλούμε για αποθεματικά. Μάλιστα. Μιλούμε για αυτή τη στιγμή. Το 14, Γιώργο, το οποίο ξεκινάει σε λίγες μέρες, θα είναι καταλυτικό. Θα δεις ότι το 14 και το όριο ηλικίας μπορεί να πάει στα 70 και ο δείκτης αναπλήρωσης μπορεί να πέσει κατακόρυφα κάτω και από το 48%, στο 40 μπορεί να πάει, διότι δεν υπάρχει σύστημα. Πώς το λένε, δεν υπάρχουν χρήματα καθόλου. Σαφής. Είναι λεπτομέρεια το ότι και κακώς ασχολούμεθα μόνο με αυτό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δε από την πλευρά της κυβέρνησης ένα σχέδιο. Ασχολούνται με το να μας λένε για τις συντάξεις μαϊμούδες, ασχολούνται με το να μας μιλούν για ο υπουργός τι είπε πάλι προχθές, ότι πάνε καλά όλα, το σύστημα αποκαταστάθηκε. Ποιο σύστημα? Είπε προχθές ότι οι κασάνδρες διαψεύστηκαν. Ποιες κασάνδρες? Πληρώνουν τις συντάξεις? Ποιες συντάξεις πληρώνονται? Κουρεμένες? Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το 14. Κύριε Παντελή, κόβονται τα αφορολόγητα και όλοι θα πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Γιώργο, ήδη αυτά είναι ψηφισμένα από το Γενάρη του 2013, έτσι, και κόβονται όλα τα αφορολόγητα. Θα πληρώνεται ο φόρος από το πρώτο ευρώ και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι οποίοι θα έχουν βέβαια και ένα μπόνους όσον αφορά κάποια χρήματα, κάποια ποσά από τον φόρο. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το θέμα των αποδείξεων, το οποίο θα έπρεπε να έχουν συγκεντρώσει καθ' όλη τη διάρκεια, διότι θα έχουμε πια 22% προσάυξη στο ποσό ποινή, επιπλέον στο φόρο που θα πληρωθεί, στο ποσό που δεν θα μπορέσει να καλυφθεί. Και βέβαια μην ξεχνάμε, Γιώργο μου, ότι δεν υπάρχει πια ουσιαστικά καμία φοροαπαλλαγή. Οι φοροαπαλλαγές που έχουν μείνει είναι μονάχα οι ιατρικές δαπάνες και αυτές υπό προϋποθέσεις. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις αλλαγές. Λάμπρο, όλες αυτές οι αλλαγές θα αναφέρονται τις προσεχείς εβδομάδες σε πλήρη ανάλυση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για σήμερα. Γρήγορο διάλειμμα. Υπάρχουν οι εκλογές στο οικονομικό επιμελητήριο. Επιμελητήριο. Να πάνε και ο Χριστόπουλος είναι υποψήφιος. Εγώ είμαι φορευτική επιτροπή. Να πάνε όλοι οι συνάδελφοι και να ψηφίσουν, διότι αυτά όλα που αναφέρουμε είναι σημαντικά και μπορεί να παίξει το ρόλο του οικονομικού επιμελητήριου. Εφημερίδες, διάλειμμα και επιστρέφουμε με πρόσωπα της πρώτης γραμμής. Ελάτε. Η Καθημερινή. Αντώνης Σαμαράς. Δεν ασχολούμαι με όσους κινούνται μέσα στο σκοτάδι. Συνέντευξη στην Καθημερινή. Την άνοιξη απόφαση για το χρέος, όχι νέο μνημόνιο, λέει ο Πρωθυπουργός. Το παρόν. Δώρο 4 δις στους Νταβατζίδες. Το Βήμα. Κραυγές αγωνίας εν μέσω τρόικας και σεναρίων για εκλογές. Θέμα. Συμμορία εφοριακών παγιδεύει επωνύμους μετά την αποκάλυψη ότι έψαχναν τον Στουρνάρα. Έθνος. Δεν θα θυγούν ποτέ οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Real News. Η Τρόικα ρίχνει λάδι στη φωτιά. Κίνδυνος έκρηξης. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Ταραχή από τις μυστικές δημοσκοπήσεις. Ο μεγάλος θυμός. Εξαντλείται η υπομονή των συντηρητικών ψηφοφόρων. Τύπος της Κυριακής. Συνέντευξη Χάρη Θεοχάρη. Νέο τύπου τεκμήρια για τους φορολογουμένους. Ακρόπολης. Σύζυγος υπουργού μπήκε στο ψυχιατρίο.
Αγγελιοφόρος. Δικαστική ασπίδα στην πρώτη κατοικία. Αυγή. Η μυστική συμφωνία για τις ομαδικές απολύσεις. Κυριακάτικη ελευθεροτυπία. Βαρύς ο λογαριασμός της κρίσης για τους πολίτες. Πληρώσαμε 73 δις και μας ζητούν κι άλλα. 40 δις χάσαμε από μισθούς συντάξεις, 33 δις δώσαμε σε επιπλέον φόρους. Ριζοσπάστης. Στρατευθείτε στον αγώνα με το ΚΚΕ. Η ώρα είναι 9 και 1 πρώτο λεπτό. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Λοιπόν, γιορτάζει να ευχηθούμε. Η Ελευθερία και ο Λευτέρης σήμερα. Η Ελευθερία, ο Λευτέρης γιορτάζει η Ανθούλα σήμερα. Και έχουμε μια καλή φίλη, την Ανθούλα. Βεβαίως. Η οποία μας παρακολουθεί. Για όσους καταλάβατε, είναι η Ανθούλα του Λάκη. Έχουμε... Η φίλη που την παρακολουθούμε από το Λάκη, η Ανθούλα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, Ανθούλα μου, να είσαι καλά. Ό,τι το καλύτερο. Καλύτερο. Ελευθερία, Λευτέρης, Ρία. Αρών, Αδάμ, Ανθή, Εσθήρ, Εύα, Ισαάκ, Ιώβ, Μελχισεδέχ. Καλά, όποιος είναι καλός στα θρησκευτικά να μας πει ο Μελχισεδέχ πού και πότε και πώς. Η Ραχήλ. Η Ραχήλ η Μακρύ. Κυρία Μακρύ. Η Ρεβέκα. Ρεβέκες κι αν υπάρχουν. Η Ρουμπίνη, η Σάρα. Η Σίλβια. Η συνάδελφό μας, η κυρία Κλιμάκη. Και η Σωσάνα. Η Δανάη, είπες Δανάη. Έτσι. Η Δανάη δεν βλέπα, δεν είδα εδώ πέρα. Δανάη δεν έχει. Ωραία. Έτσι, λοιπόν. Χρόνια έτσι πολλά. Σήμερα γιορτάζει ο αδερφός μου και η πρώτη μου ξαδέρφη. Να είστε καλά, λοιπόν, να σας χαιρόμαστε. Να και ό,τι καλύτερο σε όλους. Μαζί μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεροντόπουλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεροντόπουλε. Καλημέρα, κύριε Φτιά. Καλά είστε. Πολύ καλά. Να είστε πάντα καλά. Είναι ο κύριος Μπαλάφας από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαλάφα. Καλημέρα. Έχετε και νέα από τον κύριο Τσίπρα, θα μας τα πείτε σε λίγο. Πάμε στον κύριο Καπερνάρο. Καλώς ήρθατε, κύριε Καπερνάρο. Καλημέρα σας. Και βέβαια, Παναγιώτη Ψωμιάδης από Θεσσαλονίκη. Δεν θα τον ταλαιπωρήσουμε πολύ τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, γιατί έχει και πολλές υποχρεώσεις. Καλημέρα, κύριε Ψωμιάδη. Και πάλι καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τώρα θα μου πούνε, έχεις δύο από τη Νέα Δημοκρατία και έχεις έναν από τα άλλα κόμματα. Να βάλω Ψωμιάδη Νουδού δίπλα ή να βάλω κάτι άλλο, να βάλω Παύλα. Σκέτο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Εγώ δεν ξέρω ακόμη αν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Γιατί το λέτε αυτό? Σας είπα, κάποιοι με σπρώχνουν εκτός Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γεροντόπουλε. Καλημέρα. Κύριε Ψωμιάδη, ξέρετε τη σχέση μας. Ξέρετε ότι είμαστε παλιοί στη Βουλή μαζί. Είσαι μάχημος. Είσαι μάχημος, γι' αυτό το λέω. Και είσαι μάχημος. Δηλαδή τώρα... Είσαι μάχημος και σε αγαπώ και σε τιμώ. Όπως τιμώ και τον κύριο Μπαλάφα. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά βλέπω ότι είναι μάχημος και αγωνιστής και έχει και σωστές θέσεις, όχι ακραίες. Και τον καλά, κύριο Καπερνάρο, που λόγια. Θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά, εκ των προτέρων λέω, ότι θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που θα πει ο Καπερνάρος, διότι δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τι θα πει δεξί και αριστερή όταν εξαθλιώνεται σήμερα ο ελληνικός λαός, όταν αφανίζεται ο ελληνικός λαός, υπάρχουν δεξί και αριστερή. Αυτό το έχουν επιβάλει κάποιοι που θέλουν το ελληνικό λαό διχασμένο. Μπορούμε ενωμένοι να προχωρήσουμε? Μπορούμε να δούμε ενωμένη την Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες ώρες? Εδώ αυτοκτονούν οι Έλληνες και εμείς σκοτωνόμαστε στα κανάλια. Αφού δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Καμένο τότε, κύριε Ψωμιάδη? Εγώ θέλω μια μεγάλη κεντροδεξιά οικογένεια. Με ποιον? Και αν χρειαστεί. Ναι. Και αν χρειαστεί για το μπροστά. Εθνικό συμφέρον, για το εθνικό. Με ποιον μπροστά? Σας είπα, σήμερα ηγέτης είναι ο Σαμάρας. Όμως θα ήθελα και μία κυβέρνηση, ναι, και ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Χτυπιέται ο Βενιζέλος. Τι φταίει ο Βενιζέλος για την κατάντια του ΠΑΣΟΚ? Τι φταίει ο Βενιζέλος? Δηλαδή σε μια εθνική τραγωδία κακό ήταν να δω ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Εδώ συνεργαστήκαμε με το ΠΑΣΟΚ που έκανε εγκληματικά λάθη. Εις βάρος του ελληνικού λαού, στον κάτω κάτω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δοκιμαστεί. Μπορεί μέσα στους κόλπους, από ό,τι διαβάζω από ένα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι που είναι βουτυγμένοι στη λάσπη και στο βούρκο από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβέρνησε. Δεν μπορώ να ρίξω βάρη στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο διατάφτα. Κύριε Γεροντόπουλε, θα είναι ακόμα λίγο ο κύριος Ψωμιάδης μαζί μας, γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις. Σαμαράς, δεν ασχολούμαι με όσους κινούνται μέσα στο σκοτάδι. Και ο κύριος Σαμαράς τονίζει ακόμη, βρεθήκαμε και τα είπαμε σαν καλή φίλη με τον κύριο Καραμαλή,
Οι φορολογούμενοι υπερφορολογήθηκαν το 2013. Υπάρχει διαφωνία με Δούνου Του και Ευρώπη σε ό,τι αφορά το χρέος. Σαφέστατη η διαφωνία. Οι πρώτες κατοικίες των αδύναμων θα εξεγλωδήσουν να προστατεύονται. Θα με συνέφεραν οι τριπλές εκλογές, αλλά προέχει έξοδος από την κρίση. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα νομοσχέδια στη Βουλή. Κύριε Γεροντόπουλε. Αυτά είπε στην εφημερίδα Καθημερινή σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Να βάλω και μια ερώτηση εγώ. Θα αφήσετε αυτό το πλεονέκτημα στους δημοσιογράφους? Ή μάλλον να κάνουν τη δουλειά τους δημοσιογράφοι πρώτα? Δεν μπορεί να κέψω. Κολλάει με αυτό που λέτε. Ελάτε. Κολλάει με αυτό που ελάτε. Λέτε. Ήθελα να ρωτήσω τον φίλο μου και αδελφό, τον κύριο Γεροντόπουλο. Έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει τεράστια διαρροή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σήμερα προς άλλες κατευθύνσεις και αν συμφωνεί με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, Κυριακά της Δημοκρατίας, ότι εξαντλείται η υπομονή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας? Πάμε λοιπόν. Ελάτε να στρώσουμε χαλί, γιατί έχουμε πολλά θέματα μπροστά μας. Βάζει ένα θέμα και το βάζει μάλιστα και η Δημοκρατία σήμερα, του Γιάννη του Φιλιππάκη, και λέει ο μεγάλος θυμός των συντηρητικών ψηφοφόρων. Πόσο σας προβληματίζει, κύριε Γεροντόπουλε, ότι η μεσαία τάξη πια, το έχουμε πει με τον κύριο Καπερνάρο πολλές φορές και τον κύριο Μπαλάφα, είναι κουρασμένη από φόρους? Είπε και ο κύριος Σαμαράς 40% φορολογία. Το είπε ο ίδιος. Μιλάει για υπερφορολόγηση. Ακριβώς. Καταρχήν, ένα σχόλιο. Δεν ασχολούμαι με όσους κινούνται μέσα στο σκοτάδι. Για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός πάντοτε κινείται μέσα στο φως. Επομένως, είναι λογικό αυτούς τους οποίους κινούνται στο σκοτάδι να μην θέλει ούτε να τους δει, ούτε να συζητήσει μαζί τους. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση, ναι, για το ότι η κυβέρνηση αυτή, με ηγέτη τον Αντώνη τον Σαμαρά, θα συνεχίσει μέχρι τέλους, ναι, είναι μια δήλωση σαφής για όσους απεργάζονται σενάρια ανατροπής της κυβέρνησης και πιθανότατα κάποια άλλα πράγματα τα οποία ούτε καν θέλω να τα διανοηθούμε. Αυτό είναι το πρώτο σας σχόλιο. Κύριε Μπαλάφα, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός δεν ασχολούμαι με όσους κινούνται μέσα στο σκοτάδι, και εξηγεί ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εξηφαίνουν ότι να πάμε σε μια κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό και ιστορίες κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι κάποιον σχέδια τα οποία αυτή την ώρα δεν μπορούν να συζητούνται. Ποιος εννοεί, κύριε Μπαλάφα, ο κύριος Επειδή Σαμαράς? Επειδή και ο πρωθυπουργός μιλάει γενικόλογα, ναι, και εγώ θα κάνω μια εικασία. Ξέρετε, είναι μάλλον λογικό να υποθέσει κανείς ότι όταν έχει ανάγκη να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα στο φως και όχι στο σκοτάδι, ναι, ή τον εκτιμώ ιδιαίτερα, ο κύριος Γεροντόπουλος επίσης διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, με το Σαμαρά θα πάμε μέχρι τέλους, μπορώ να υποθέσω εγώ ότι κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει σε κύκλους του κατεστημένου, δεν μας αφορά με τη στενή έννοια, αλλά με την έννοια ότι γενικότερα ως Έλληνες, ως τι γίνεται στη χώρα μας, μας αφορά πάρα πολύ. Φαίνεται ότι σε τμήματα του κατεστημένου, του ντόπιου, του διεθνούς, υπάρχουν, φαίνεται, και ενστάσεις για το, όχι για την ουσία της πολιτικής, αλλά για τη διαχείριση από πλευράς της κυβερνήσεως Σαμαρά. Επίσης, λέω και πάλι, μπορώ να υποθέσω, όταν ακούμε πολλές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, συνήθως τότε κάποιο προβληματάκι υπάρχει. Επίσης λέει, επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, τον οποίο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει επιτομή του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας. Τονίζει ο κύριος Σαμαράς για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς κατά καιρούς έχουμε υπάρξει φίλοι του Ομπάμα, συζητάμε με τον Σόιμπλε, είμαστε κουκουλοφόροι. Τώρα καινούργια βερσιόν, επειδή όλα τα άλλα, είμαστε τα δύο άκρα, είμαστε το ένα άκρο. Κατά καιρούς από τους κυβερνητικούς προπαγανδιστές, ναι, έχουμε υπάρξει διάφορα πράγματα. Θα έλεγα καταρχήν στον κύριο Σαμαρά και γενικότερα στους εκπροσώπους των κυβερνητικών δεδομένων, ότι ας μιλήσουμε για πολιτική. Ξέρετε, ο Μακαρίτσο Γεννηματάς, ο οποίος ήταν φίλος μου πέρα τον και συνάδελφός, ναι, μου, έλεγε ότι όταν δεν υπάρχει ουσία, όταν έχεις πρόβλημα με τα ουσιαστικά, το ρίχνεις στα επίθετα. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, σας διαβεβαιώ ότι το ίδιο πράγμα περί λαϊκισμού λένε και για σας, κύριε Αυτιά, ότι είστε η επιτομή του λαϊκισμού. Θέλω να πω δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό? Μήπως εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε προεκλογικά μία εξεταστική επιτροπή και μόνο, και δεν την κάναμε? Μήπως τα διάφορα ζάπια 1, 2, 3 είχαμε υποσχεθεί επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου και δεν το κάναμε? Μήπως είχαμε υποσχεθεί ανάπτυξη, μάλλον όχι, απογείωση της χώρας? Η έκφραση είναι του Πρωθυπουργού πριν από μερικούς μήνες. Να καβατζάρουμε τον Ιούνιο
του 2013 ναι. Και το Σεπτέμβριο απογειωνόμαστε. Μήπως εμείς είχαμε υποσχεθεί απογείωση το Σεπτέμβριο και ήταν αυτός λαϊκισμός και λαϊκίζαμε. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, η πρόσκλησή μου και η πρόκλησή ναι, μου θετικά είναι, γιατί έχει ανάγκη η χώρα, από εναλλακτικές πολιτικές στους δογματικούς μονόδρομους των μνημονίων και μιας πολιτικής που μόνο ύφεση και φτώχεια για τον Έλληνα, την τεράστια πλειοψηφία. Και εδώ συμφωνώ με τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Σήμερα δεν είναι το αριστερή-δεξί με την έννοια των προηγούμενων δεκαετιών. Θα χωριστούμε βάσει τα προηγούμενα δεκαετία. Σήμερα από την πλευρά μας τουλάχιστον, ναι. Το προσκλητήριο είναι δημοκρατικό και πατριωτικό σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να σταματήσει η καταστροφή, να βάλουμε ένα στόπ στην καταστροφή και να ανοίξει ένας δρόμος ελπίδας και ανατροπής δημοκρατικής. Πριν πάω στον κύριο Καπερνάρο, υπάρχει απάντηση, κύριε Γεροντόπουλε, σε αυτό που είπε ο εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ? Να διατυπώσω μια ερωτηματική σκέψη, να απαντήσει και στο σκέλος αυτό το δικό μου. Ναι, έχετε κάποιο σχόλιο για αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός? Εγώ έχω. Ναι, παρακαλώ, ελάτε. Εγώ έχω λοιπόν να κάνω ένα ερώτημα. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα απαντήσει ο κύριος Γεροντόπουλος, αν μπορεί. Ναι. Χρησιμοποιώντας τη φράση που ο ίδιος είπε στην εφημερίδα στη συνέντευξή του, δεν ασχολούμαι με όσους ασχολούνται στο σκοτάδι. Προφανώς αυτοί επιβουλεύονται και απεργάζονται, είπε και ο κύριος Γεροντόπουλος, κάποια άλλα πράγματα. Εάν δεν ασχοληθεί με αυτό, για όσους επιβουλεύονται και απεργάζονται την κυβέρνηση, η οποία είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, δεν είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τότε με τι ασχολείται? Κύριε Γεροντόπουλε, όταν υπάρχει τόσο σοβαρός κίνδυνος, με τι ασχολούνται, αν δεν ασχοληθούν με αυτούς που επιβουλεύονται, που απεργάζονται τα συμφέροντα της Ελλάδας? Κύριε Αυτιά, έχω πει πολλές φορές ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Με την έννοια ότι ενδιαφέρεται για το μέλλον αυτής της χώρας χωρίς να νοιάζεται για το πολιτικό κόστος. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή πραγματικά δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ πώς θα αποκαταστήσει την εικόνα της χώρας, πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους διάφορους κάβους οι οποίοι υπήρχαν. Και εκείνο λοιπόν που μένει είναι κάποιοι γράφουν για σενάριο ανατροπής του Σαμαρά. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μια κοινοβουλευτική τάξη. Ποιοι είναι στο σκοτάδι, ποιοι επιβουλεύονται και ποιοι απεργάζονται το συμφέρον της Ελλάδος δια του να επιβουλεύονται και να απεργάζονται πράγματα εναντίον της κυβέρνησης? Και εσείς πιθανότατα να έχετε διαβάσει στο παρελθόν ορισμένα σχόλια. Ναι, αλλά είναι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ωραία. Του έγινε η ερώτηση, απήντησε και σωστά έκανε. Έτσι έπρεπε να κάνει. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πολιτικό. Κύριε Ψωμιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας μία παρουσία. Λέξη. Μία λέξη. Ναι. Θεωρώ, κύριε Αυτιά, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός εννοούσε αυτούς που τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και μία χτίδα αισιοδοξίας από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Και κλείνω. Κύριε Γεροντόπουλε, κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που βάζει μόνο φόρους. Και κανένα κράτος δεν έχει κέρδος μόνο από τους φόρους. Και κλείνω. Ας αφήσουμε, αν θέλετε, αυτή την τύφλωση που έχουμε όλοι μας, την κομματική τύφλωση, το κομματικό πάθος, και να βάλουμε μέσα στην ψυχή μας το πατριωτικό πάθος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Και μη με κρίνετε ένοχο, και μη με κρίνετε ένοχο την ώρα που εγώ σε όλες τις δικαστικές παρουσίες που είχα αθώθηκα, κύριε Καπερνάρε. Όμως δεν τα λέει κανείς. Πρωτοσέλιδα όταν είμαι ένοχος. Όταν αθώνομαι, κανείς δεν τα λέει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή. Θερμά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Το ακούει όλος ο κόσμος. Έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Ψωμιάδη. 9 και 13 πρώτα λεπτά, με πολλές αλλαγές το 14, με μέτρα, με 1002 πράγματα. Και βέβαια, εδώ έχουμε εξελίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σου λέει ο κόσμος, δεν βγαίνω. Δεν μπορώ να συνεχίσω να πληρώνω όλους αυτούς τους απίστευτους φόρους. Που λέει εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός, ο ίδιος είπε 40% έχει φορολογηθεί ο Έλληνας και ότι υπερφορολογήθηκαν οι Έλληνες το 2013. Είναι θέμα αυτό. Δηλαδή, και ο ίδιος ο Σαμαράς λέει, ρε παιδιά, παραμπήκανε φόροι το 2013. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι πραγματικά οι Έλληνες έχουν ματώσει. Μάλιστα. Και ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτές τις θυσίες των Ελλήνων. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό και έχουμε πει όχι άλλα μέτρα, όχι άλλα μνημόνια. Εδώ πέρα σταματούμε και από εδώ και πέρα ξεκινάει η μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη της χώρας στο εξωτερικό και πάνω απ' όλα να ξεκινήσει την ίσια και η περίοδος. Εγώ δεν θα έλεγα τις απογείωσεις, κύριε Καπερνάρη, αλλά να αρχίσει τις ανάκαμψεις και μετά τις ανάκαμψεις. Ένα παράδειγμα, από πότε?
Ξεκινάμε από την επόμενη χρονιά. Πότε, πότε. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Ένα επιχείρημα. Ξέρετε, την τάδε του μηνός θα γίνει αυτή η παραγωγική επένδυση. Ξεκινάμε που θα απασχοληθούν αυτές, αυτές οι εκατοντάδες. Όλοι οι διεθνείς οίκοι μιλούν ότι την επόμενη χρονιά η Ελλάδα θα έχει θετικό πρόσωπο. Μπορείτε να μας πείτε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, τι θα γίνει. Ένα. Μάρτιο, Απρίλιο, δεν είναι γίνει. Θέματα ένα και ένα που πώς πάνε. Είναι μια συνέχεια πραγμάτων τα οποία θα μας πάνε την ανάπτυξη, κύριε Καπετάνο. Πάμε καρέ-καρέ. Πάμε σε αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Η ανάπτυξη τη θέλουν όλοι. Δεν θα ήθελε ο Τσίπρας πλεόνασμα στη χώρα. Με συγχωρείτε. Είναι έτσι, δεν είναι. Κάνω λάθος. Απευθύνομαι στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα θέλατε πλεόνασμα να υπάρχει στη χώρα. Μα φυσικά. Ακριβώς. Προσέξτε. Δεν θα θέλατε η χώρα να μην έχει να δανειστεί 60 δις τον επόμενο χρόνο. Μιλώντας... Δεν θα θέλατε να μπορούν να παίρνουν ρεύμα οι φίλοι μας οι οποίοι είναι εδώ και να μην τρέχουν στη ΔΕΗ για να τους βάλει το ρεύμα. Ακριβώς. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημερίζουμε τους φίλους, γιατί είχαμε μια εκπομπή. Δίνουμε θερμά βήμα στον πολίτη. Φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Γεωργία Πατραντή και τον κύριο Βασίλη Αναστασόπουλο να μπουν στην κουβέντα με τους πολιτικούς μας και βεβαίως να θέσουν και τα δικά τους ερωτήματα. Ποιος δεν θα ήθελε λοιπόν η κοινωνία να προχωράει μπροστά? Αλλά σου λέει το εξής. Βγαίνει το Υπουργείο και λέει: μην ανάβετε τα τζάκια του Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά κρυώνει η οικογένεια. Όταν έβαλες 7 φορές παραπάνω φόρους στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν το ξέρεις αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι ο κόσμος θα το γυρίσει στα ξύλα? Δηλαδή, έρχονται στιγμές που λέει ο κόσμος: δεν μπορούμε άλλο. Για να ακούσουμε την κυρία Πατραντή. Την κυρία Πατραντή, και τον κύριο Αναστασόπουλο. Άνθρωποι τζιμπλανής πόρτας, κύριε Γεροντόπουλε. Σαν τους ανθρώπους που συναντάει και ο κύριος Μπαλάφας και ο κύριος Καπερνάρος και εσείς στην Αλεξανδρούπολη, στις Σφαίρες και στον Εύρο. Να ρωτήσουμε λοιπόν την κυρία Πατραντή πώς ζεσταίνει το σπιτικό της, πώς ζεσταίνονται τα παιδιά της. Δεν έχω παιδιά, αλλά την δεν οικογένεια, μπορώ να... πούμε, ναι, δεν μπορώ να πω ότι κάθε μέρα επιλέγω και ανάβω θέρμανση ανάλογα με τη θερμοκρασία. Ναι. Προσπαθώ να κάνω οικονομία και να κρατήσω χαμηλό το κόστος του σπιτιού μου. Εντάξει. Απλά πιστεύω ο Θεός να μας λυπηθεί όπως και πέρυσι και να κάνει λίγο καλύτερο καιρό. Αυτό είναι που εύχομαι. Κάτι άλλο από την κυβέρνηση πάντως δεν περιμένω. Κύριε Αναστασόπουλε, ποια είναι η εικόνα του περίγυρού σας, της γειτονιάς σας? Καταγράφουν και ο κύριος Καπερνάρος και ο κύριος Μπαλάφας. Ακούει ο κύριος Γεροντόπουλος, προσέξτε. Ο Γεροντόπουλος δεν εκλέγεται στο Κολωνάκι, εκλέγεται στον Εύρο, εκλέγεται στις Σφαίρες, εκλέγεται σε Αλεξανδρούπολη, εκλέγεται στο Δημότυχο. Άρα λοιπόν τα ακούει και από εκεί. Ελάτε, κύριε Αναστασόπουλε. Γίνω εγώ μεγαλύτερο του κρύου. Έτσι. Πρέπει να κατανοήσει αυτή η κυβέρνηση ότι όλο αυτό το σύστημα επιβολής φόρων είναι αδιέξοδο. Δεν μπορείς να βάζεις φόρο επί παντός επιστητού, διότι καταντάει το σύστημα μη λειτουργικό. Έχει φτάσει τώρα σε τέτοιο σημείο, ναι, η υπερβολική φορολόγηση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης. Η απάντηση σε όλη αυτή την κρίση, ναι, είναι διαδοχικές φοροαπαλλαγές. Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα φορολογικό καθεστώς που υπήρχε πριν από την κρίση. Αυτή είναι η απάντηση. Διότι με την υπερβολική φορολόγηση, ναι, δεν έχουν αυξήσει τα έσοδα, τα μειώσανε. Αυτό είναι αρχή που στο διεθνές οικονομικό σύστημα είναι πάρα πολύ γνωστή. Άρα λοιπόν... Δεν μπορείς να αυξάνεις τους φόρους, ναι, επάπειρον. Είναι υπάρχει σημαντικό ένα αυτό σημείο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης και έχεις αρνητικά αποτελέσματα. Έχεις μείωση εισπράξεων. Δεν μπορεί φαίνεται... να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Αυτό φαίνεται και από το φόρο των καυσίμων. Το φόρο του πετρελαίου. Κύριε Μπαλάφα, εγώ σας λέω ότι αύριο το πρωί έρχεται ο Αλέξης. Θα έχετε μπροστά σας φόρο ακινήτων, ο οποίος έχει επταπλασιαστεί σε σχέση με το 9. Δεν είναι μειωμένος 15 και 16 και 22 και 32 και 82 που ακούω αριστερά και δεξιά. Εγώ ξέρω ότι το 9 ήταν 500 εκατομμύρια και σήμερα είναι 7 φορές πάνω, κύριε Καπερνάρο. 6,5 φορές λοιπόν, επάνω. 6,5 φορές. Έχετε μπροστά σας φόρο ακινήτων 7 φορές απάνω. Έχετε φόρο καυσίμων 7 φορές απάνω. Έχετε φόρο μισθωτών 7 φορές απάνω. Τι λέει το πρόγραμμα? 7 και από πού... Τρόικα. Μπράβο. Και αντέχει μια χαρά, αλλά δεν αντέχει η κυβέρνηση και δεν αντέχουν οι πολίτες. Εκεί λοιπόν, τι λέτε εσείς? Και αυτό το κενό που θα δημιουργηθεί με τη μείωση αυτών των φόρων, που πράγματι είναι πολύ μεγάλη, τι θα κάνετε? Ωραία. Διότι εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το μεγάλο ζητούμενο. Ελάτε. Αυτό και άλλα. Λοιπόν, και αυτό το οποίο ρωτάτε. Το δράμα στην Ελλάδα, ναι, όλα τα χρόνια και έχει επιταθεί τα χρόνια της κρίσης με τις κυβερνήσεις που δογματικά εφαρμόζουν τα μνημόνια και τις εντολές των Μερκελιστών. Ναι. Το πρόβλημα είναι και το δράμα είναι ότι κάθε τόσο
φέρουν καινούργια νομοσχέδια που επιβάλλουν καινούργιους φόρους. Αυτό πρέπει, θα έπρεπε σε μια ευνομούμενη, δεν σας λέω τίποτα άλλο, πολιτεία να έχει σταματήσει. Να υπάρχει ένας φόρος για τον κάθε άνθρωπο, κάθε πολίτη αυτής της χώρας, κάθε φορολογούμενο. Ωραία. Μετά το σχόλιο, εσείς για αυτό το φόρο, τι σκέφτεστε, τον φόρο των ακινήτων? Εμείς σκεφτόμαστε τρία πράγματα ή μάλλον τέσσερα, τα οποία τα έχουμε πει επανειλημμένα. Επαναλαμβάνω. Το πρώτο απ' όλα πρέπει να γίνει καταγραφή, το περιουσιολόγιο που λέμε, της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του κάθε Έλληνα. Που έπρεπε να γίνει εδώ και 50 χρόνια. Από την εποχή του Τρικούπη. Μάλιστα. Έπρεπε να έχει γίνει. Να μας πει ο κύριος Γεροντόπουλος μετά, γιατί δεν το έχουν κάνει. Δεύτερο, όμως. Δεν μπορεί σε μια κυβέρνηση, μια πολιτική που θέλει να έχει στοιχειωδώς διάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης, ναι, να μην υπάρχει ένα αφορολόγητο στη φορολόγηση. Μάλιστα. Το τρίτο. Πρέπει οι συντελεστές της φορολόγησης, ναι, να είναι στον αντίποδα, αντίθετοι από αυτές που το καινούριο νομοσχέδιο που την Πέμπτη το φέρνουν να το ψηφίσουν, να μην υπάρχει προοδευτικότητα αρνητική που συμβαίνει εδώ. Αλλά... Δηλαδή τα ακριβότερα κίνητα φορολογούνται λιγότερο, αλλά να υπάρχει, μάλιστα, θετικά προοδευτική φορολογία. Αυτό που μας λέτε τέλος... τώρα πόσο κάνει, πόσο κοστίζει. Πόσα λεφτά κάνει αυτό, γιατί πιάσει την οικονομία. Λες, εγώ θα καταργήσω αυτό, θα καταργήσω και τούτο, και αυτό. Θα καταργήσω και αυτό. Ναι, και έρχεται, ναι, ο Τόμψεν, Μόνσεν, Σούλτς, Μούλτς κλπ. Και, ναι, και ναι, σου λέει, κύριε Μπαλάφα μου, καλό είναι, κάντο. Μάλιστα. Αλλά έχει κόστος. Ωραία. Πόσο το κοστολογείτε στο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν, έτσι θέλω να καταλάβει να πω... ο κόσμος τι συμβαίνει. Ναι, ναι, υπάρχουν... Αφού συμπληρώσω, ναι, ότι σε ένα δίκαιο και μόνιμο φορολογικό σύστημα υπάρχει άλλη μια διάσταση που λέγεται φοροδιαφυγή. Ναι. Φοροδιαφυγή. Από τον Νοέμβριο ακούμε ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει και δεν νομοθετεί, μάλιστα, για τη φοροδιαφυγή. Και επίσης με εμπιστοσύνη αλλά και έλεγχο δραστηριοποίηση των φοροεισπρακτικών και φοροελεκτρικών μηχανισμών. Εμείς τα λεφτά οι θα οποίοι τα βρούμε... έχουν αδρανήσει. Άρα, αδρανήσει, έχουν εξαφανιστεί. Για να προχωράμε. Λέτε, εμείς θα τα βρούμε από τη φοροδιαφυγή. Ως προς το ζήτημα, όλα αυτά που είπα προηγούμενα. Κύριε Καπερνάρο. Και μισή κουβέντα μόνο, ναι, αν είναι. Είπατε κάτι. Πώς αντικαταστούν? Δεν υπάρχει καταρχήν να αντικαταστούν. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει το εξής παράδοξο. Να το πω λίγο λαϊκά. Από αυτούς που έχουν τα πολλά, παίρνουμε τόσο λίγα, ώστε το συνολικό ποσό από αυτούς είναι μικρό. Μάλιστα. Ενώ από τους μη έχοντες παίρνουμε πολλά, αλλά τι να πάρεις από αυτόν που έχει λίγα, που έτσι κι αλλιώς συγκεντρώνεται μικρό ποσό. Δηλαδή τα έσοδα τα φορολογικά, δυστυχώς, με την άδικη φορολογία υπέρ των πλουσίων και εναντίον των φτωχών, ναι, είναι μικρή. Μισό λεπτό. Τα έσοδα που εισπράττουν. Πριν πάω στον κύριο Καπερνάρο, επειδή σας ενδιαφέρει άμεσα το θέμα αυτό και το είχατε θέσει στη Βουλή, κύριε Καπερνάρο, ότι θα πάμε σε Έλληνες που δεν θα έχουν ρεύμα. Πάμε στον κύριο Δενιλίδη. Είναι ο Δήμαρχος Θέρμης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος. Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, Δήμαρχε. Σικιές είσαι. Την περασμένη εβδομάδα θέρμης μου αλλάζατε το επίθετο. Τι να κάνουμε, είσαι Θεσσαλονίκη και το Δήμο. Δεν πειράζει. Δήμαρχος Σικιών, λοιπόν. Τι να κάνουμε. Αυτό που ξέρω είναι το ΣΥΠΑΟ. Σικιών και πρόεδρος της Επιτροπής, πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής. Πες μου, λοιπόν, λύθηκε το θέμα με το ρεύμα? Διότι είχε πει ο κύριος Καπερνάρος στη Βουλή ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπήρχε. Ναι. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα σοβαρό θέμα. Να σας αναφέρω μόνο τα στοιχεία του δικού μας του Δήμου, ναι, που ίσως δεν είμαστε και ο μέσος όρος, ίσως είμαστε από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, δηλαδή, σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε 614 πρώτες προειδοποιήσεις για διακοπή, ναι, δηλαδή μόλις κάποιος δεν πληρώνει το δεύτερο λογαριασμό έρχεται η πρώτη προειδοποίηση, ναι, 158 δεύτερη προειδοποίηση, αμέσως μετά ακολουθεί η διακοπή. Οι Δήμοι όμως, τους οποίους πολλές φορές αδικούν τα μέσα ενημέρωσης και διάφοροι άλλοι οργανισμοί και υπηρεσίες, οι Δήμοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε όλη την Ελλάδα, ναι, ασχολούμενοι εδώ και 2 και 3 χρόνια, έχουμε περιορίσει στο ελάχιστο τις περιπτώσεις που έχουμε διακοπές. Στη δική μας την περίπτωση λοιπόν, παρά τα 614 και τα 158, οι διακοπές που υπάρχουν είναι 20, από τις οποίες 20, οι 16 επανασυνδέονται αύριο, μάλιστα, το πρωί, οι τέσσερις όμως δεν μπορεί να, μάλιστα, επανασυνδεθούν, λοιπόν, γιατί εκτός από διακοπή έχει γίνει και αφαίρεση του μετρητή. Η ΔΕΗ όμως επιτέλους πρέπει να λειτουργήσει ως δημόσιος οργανισμός, ως δημόσια πριν εταιρεία λίγο... και να δείξει ευαισθησία με το κοινωνικό τιμολόγιο, μάλιστα, που είναι
δώρον-άδωρον. Έτσι όπως είναι το κοινωνικό τιμολόγιο σήμερα, ναι, εκτός από τους ανάπηρους και τους πολύτεκνους, οι υπόλοιποι, οι άνεργοι, οι φτωχοί, ναι, οι εγκατηλημένοι, δεν απολαμβάνουν τίποτε. Είστε... Δεν έχουν στην ουσία κοινωνικό τιμολόγιο. Είστε απόλυτα σαφείς. Σας ευχαριστώ για αυτή σας την παρέμβαση σήμερα, κύριε Καπερνάρο. Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη και τον κύριο Δανιλίδη. Κύριε Καπερνάρο, κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Δανιλίδη, πριν σας χαιρετήσουμε? Γιατί θα πρέπει να κατεβάσουμε ήχο, ναι, το κύκλωμα. Εκείνο, ναι, που θέλω, εκείνο που θέλω να πω είναι, δεν θέλω να γίνω Κασάνδρα και Μάντης κακόν. Αλλά... Εκεί όπου υπάρχει αφαίρεση μετρητή, ναι, στην ανάγκη τους και στην απόγνωσή τους, οι πολίτες πηγαίνουν και επανασυνδέουν γυμνά καλώδια και κινδυνεύει να λαμπαδιάσει ολόκληρη οικοδομή. Η ΔΕΗ λοιπόν πρέπει να αντιληφθεί το χρέος της και την κοινωνική της υποχρέωση απέναντι στην πολιτεία και στους φτωχούς και στους πεινασμένους, να υπάρξει ρύθμιση έτσι ώστε να υπάρξουν δόσεις 24 μηνών, μάλιστα, όχι 4 και 5 μηνών, να υπάρξει πραγματικό κοινωνικό τιμολόγιο προς τα κάτω και επιτέλους να επανασυνδεθούν οι διακόπτες που έχουν κοπεί, γιατί θα κινδυνεύσουμε να γίνουμε μάντες τραγικών καταστάσεων. Όχι μία. Έχετε δίκιο, σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Καπερνάρο, είναι αυτό που λέγατε πριν από λίγη ώρα. Ότι αρκεί μια βεβαίωση του πολίτη, είμαι άνεργος, διότι αυτοί οι οποίοι μείναν άνεργοι το 2013 δεν έχουν η κάρτα του ΟΕΔ για το 2012 και είναι στον αέρα, στην κυριολεξία. Με μία υπεύθυνη δήλωση να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ασφαλώς. Έτσι. Έτσι είναι, αλλά κατά πόσο θα δώσουν ανταπόκριση αυτό το πράγμα και πόσο γενικότερα θα στέρξουν για να κατανοήσουν, γιατί όλες οι συμπεριφορές τους, ναι, δίνουν στην αντίθετη σκέψη. Και επίσης, άκουσα τον κύριο Καμένο να λέει ένα ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και δεν θα χάνε το κράτος και τα 400 εκατομμύρια από τους και φόρους. Και θα προσθέσω σε αυτά που είπε. Γιατί θα υπήρχε κίνηση και στο θα προσθέσω εμπόρεμα σε αυτά που είπε. Ναι. Πετρέλαιο κίνησης, ιδιαίτερα στο αγροτικό τομέα, διότι είπατε προηγουμένως τι θα γίνει στο μέλλον. Μάλιστα. Γιατί δεν γίνεται μόνο να εντοπίζουμε, δεν γίνεται μόνο να επισημαίνουμε, είναι και να υποδείξουμε. Ακριβώς. Και λέμε ότι ένας από τους τρεις πυλώνες, ας πάρουμε τη γεωργία που ήταν πάντοτε ο βασικότερος πυλώνας της Ελλάδος. Έτσι. Και λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρόνια, απευθύνομαι στον κύριο Γεροντόπουλο, ο οποίος πράγματι είναι ένας έντιμος πολιτικός και ένας έντιμος άνθρωπος. Και λέμε τόσα χρόνια ως προς το θέμα της γεωργίας, τι κάνανε έτσι ώστε να επαληθευτεί η μέθοδος που είχαν κάνει οι παλαιότεροι αμέσως μετά τον εμφύλιο, μέσα σε 4 χρόνια, η Ελλάδα, μάλιστα, να παράγει και να εξάγει γεωργικά προϊόντα, αφού προηγουμένως, με συγχωρείτε, έχει εξασφαλίσει τη διατροφή, μάλιστα, του λαού της. Αυτή τη στιγμή, πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι θα γίνει ανάπτυξη και ανάκαμψη όταν έχουμε 1,5 ευρώ το λίτρο το αγροτικό πετρέλαιο? Υπάρχουν χέρσες εκτάσεις στην Κοπαίδα. Πώς θα πάει ο Γεωργός που φωνάζει «Δεν μπορώ να τα απεξέλθω στα έξοδα, μειώστε τα έξοδα, δώστε μου πετρέλαιο να κινηθώ, να κινήσω τρακτέρ μου να αργώσω»? Και δεν του το μειώνουν, διότι δεν μπορούν. Έρχεται η Τρόικα και τους καθυποτάσει. Γιατί είναι υποταγμένη η κυβέρνηση. Είναι υπόδουλη, είναι δουλόφρον. Έχουμε, και λοιπόν, λέμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κατεβάζεται το πετρέλαιο, όπως λέμε εμείς που θα γίνει την επόμενη μέρα, από 1,5 ευρώ στο 1,090, να κινηθεί ο αγροτικός πληθυσμός. Να παράξουμε, σαφής, να εξάγουμε, κύριε, να δημιουργήσουμε πραγματικό πλεόνασμα. Απαντήστε και θέλω και το γονιό από την Πιερία να δείτε τι μας είπε για τα παιδιά του, κύριε Γεροντόπουλε. Επειδή μου αρέσει... Αυτό που λέει πάντως ο κύριος Καπερνάρος, το λένε όχι χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες. Λένε γιατί, είναι τόσο απλό. Κάνουμε μια συζήτηση έτσι σοβαρή. Το να χρησιμοποιούμε εκφράσεις δουλόφρων... Εγώ έτσι πιστεύω. Μην το θεωρείτε σοβαρό. Είναι λαθασμένο και δεν βοηθάει και στη συζήτηση και δεν βοηθάει στο να μπορέσει να υπάρχει διαβάστε, το ποσέ το οποίο είναι απαραίτητο για να πάει η χώρα προς τα πλήμα. Διαβάστε την, εσείς... την κρίση Ευρωπαίων ηγετών για την ελληνική ηγεσία της τελευταίας δεκαετίας. Κύριε Καπερνάρο, και εσείς συμφωνήσατε προηγουμένως ότι χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις για να πάμε μπροστά. Με τέτοιες εκφράσεις δεν μπορούν να υπάρχουν. Στο πετρέλαιο, θέρμανση, κίνηση. Λοιπόν, για μένα είναι θέματα αυτά πολύ σοβαρά που τίθενται και οφείλαμε. Αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές τις έχουμε κάνει εδώ και χρόνια. Και δυστυχώς δεν τις κάναμε. Για παράδειγμα, η ταυτότητα του αγρότη, που την λέμε εδώ και δεκαετίες και δεν έχει προχωρήσει. Το Μητρό κλπ. Αυτό είναι το Μητρό. Μάλιστα. Είναι θέματα τα οποία πάμε πρέπει να. Πάμε στην τιμή του πετρελαίου. Γιατί δούμε, δεν την κατεβάζετε, αφού το κράτος χάνει έτσι κι αλλιώς και το βλέπετε. Γιατί δεν την κατεβάζετε, αυτό που λέει ο κύριος Καπερνάρος, γιατί δεν το κάνει το κράτος? Το κράτος γιατί δεν το κάνει? Ναι. Διότι ως τώρα έκριναν ότι με αυτόν τον τρόπο θα χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Δεν χτυπήθηκε όμως, να. Έκριναν με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορέσει να διευρυνθεί η φορολογική βάση και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ούτε αυτό έγινε. Εκείνο λοιπόν που θέλω αφού να σας πω είναι ότι, δεν έχει ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, ναι, κυρία Τσέκου,
Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία όλα αυτά τα πράγματα βλέπει. Βλέπετε ότι αυτή την ώρα κάνει σκληρές διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους της Τρόικα. Ναι. Και αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν δώσει σε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης να καταλάβουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ περισσότερο από αυτά που περίμεναν. Ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν ματώσει πολύ περισσότερο από αυτό που κανείς τα έβλεπε. Τα είπε και για αυτό το λόγο και σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση της Ελλάδας και των Ελλήνων. Κύριε Γεροντόπουλε, δεν απαντήσατε όμως γιατί δεν κατεβαίνει η τιμή. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ένα λεπτό, κύριε Γεροντόπουλε. Το γιατί δεν κατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Νομίζω ότι η απάντηση μου ήταν σαφέστατη, κύριε Τσέκου. Λοιπόν, επανειλημμένα. Ο Σαμαράς τα είπε στη Μέρκελ. Ο Τσίπρας τα είπε πάλι χθες. Ο Καμένος τα έχει πει αριστερά και δεξιά. Ο Κουβέλης, ο ένας ο άλλος. Τι θέλω να πω. Η πολιτική ηγεσία με το δικό της τρόπο έχει πει στους ξένους ότι αυτή την ώρα ο κόσμος είναι σε δεινή κατάσταση. Δείτε αυτό τον πατέρα που σπούδασε δυο παιδιά, αμέσως μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και για τα παιδιά τα ξενιτεμένα που πολλοί γονείς όταν σουρουφώνει τραβάνε ένα κλάμα γιατί ξενιτεύτηκαν τα παιδιά τους, ξεριδώθηκαν και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Ποιο παιδί θα ξανάρθει πίσω? Ο γιος μου είναι στη Φλόριδα της Αμερικής. Η κόρη μου κάθεται κλεισμένη στο σπίτι, μελαγχολική, γιατί δεν έχει δουλειά. Γιατί ο πατέρας παίρνει μόνο 500 ευρώ, εγώ πού να τα πρωτοακουμπήσω. Η ώρα είναι 9:36 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ. Με τους καλούς καλεσμένους μας, ανθρώπους διπλανής πόρτας, με τα πολιτικά πρόσωπα, καταγράφουμε όλη την επικαιρότητα, γιατί το 14, προσέξτε, το 14 μπορεί να ξεπεράσουμε, λέω μπορεί να υπάρξει μια ακτίδα φωτός, αλλά οι φόροι θα παραμείνουν, οι επιβαρύνσεις θα παραμείνουν και εκεί θα πρέπει να στοιχηματίσει το πολιτικό σύστημα στην κόπωση του πολίτη που θα πει, ωραία, πέρυσι είχα 5 καταθέσεις στην άκρη, πλήρωσα τους φόρους. Είχα τον κουνιάδο που είχε 5 λεφτά, πλήρωσα. Είχα τη γιαγιά που έπαιρνε κάσα, αλλά της το κόψανε το 14, γιατί ήταν κάτω των 65 ή δεν ξέρω τι. Η βοήθεια των γύρω θα είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Μάγδα, πού πάμε τώρα? Πάμε κατευθείαν στο Γαλάτσι, Γιώργο και κυρίες και κύριοι, διότι εκεί σε μια γειτονιά, ναι, τι κάνανε? Στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, πολύ απλά, εδώ και χρόνια, ένας, ναι, άνθρωπος, ο Λευτέρης Κουνάνης, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, συγκεντρώνει τρόφιμα, ρούχα, οτιδήποτε. Ορίστε. Μπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο να μας πει το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον Λευτέρη που γιορτάζει. Καλάτσι, καλή σας ημέρα. Εδώ που σήμερα συμπληρώνουν τα 50 χρόνια δράσης της εθελοντικής ομάδας Γαλατσίου και όπως είπες Μάγδα, πραγματικά η όλη αυτή η προσπάθεια που θα δείτε σε λίγο γίνεται σε μια πιλωτή πολυκατοικία με τον κύριο Κουνάνη, ο οποίος προσπαθεί να συγκεντρώσει φάρμακα, ρούχα και να παράσει οποιαδήποτε βοήθεια. Μόνος του τα κάνει όλα αυτά. Καλημέρα, Ελευθερή. Κύριε Κουνάνη, πείτε μας δύο λόγια και καλημέρα, θα βλέπετε, θα σας δείξουμε και εικόνα του τι συμβαίνει. Λευτέρη, καλημέρα. Και χρόνια πολλά. Καλημέρα, Γιώργο. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, Μάγδα. Μόνο σου τα κάνει όλα αυτά, παλικάρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πήγαινε κοντά στα πράγματα που έχει, να μα δείξει τι έχει. Πήγαινε κοντά και πιάσε ένα-ένα και πε αυτό το θέρεο Κώστα, αυτό ο Γιάννη. Έλα, Λευτέρη μου. Έλατε εδώ. Παιδιά, η κάμερα στο Λευτέρη και να μα δείχνει. Δεν τον ακούμε, δεν τον ακούμε. Η κάμερα στο Λευτέρη και να μα δείχνει. Βεβαίω. Για δείξτε μα λοιπόν. Εδώ βλέπουμε ρούχα. Τι είναι όλα αυτά. Ποιοι τα φέραν αυτά, Λευτέρη? Ναι. Ο εθελοντέρ μας έξω, τα φέρανε ο απλός κόσμος της μίας δραχμούλας και όχι του ενός δισεκατομμυρίου. Μάλιστα. Εντάξει, και... όμως για, ναι, να μην, ναι, είμαστε άδικοι, ναι, να μην είμαστε άδικοι. Πίσω από αυτή τη δραχμούλα είναι και κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, στο Γαλάτσι, που πράγματι ενώ έχουν χρήματα, ξέρουν πού θα τα φέρουν, επειδή εμείς δεν διατυμπανίζουμε φρουφρού και αρώματα, αλλά κάνουμε... Δείξε μας full frame εικόνα, παρακαλώ τον κύριο. Παρακαλώ τον Λευτέρη. Λευτέρη, πήγαινε στα παπούτσια για παράδειγμα. Αν μπορεί η κάμερα να κινηθεί, αν είναι σταθερή, ή να μας δείξει μερικά πράγματα που σας έφεραν. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, βρισκόμαστε στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, στην οδό Καλαμών 36 στο Γαλάτσι. Εκεί υπάρχει
κόσμος, μια γειτονιά είναι, απλοί άνθρωποι είναι αυτοί που γυρίστε, περπατάμε και τους βλέπουμε ανάμεσά μας. Δεν είναι κάτι φοβερό, δεν είναι κάποιος οργανισμός, κάτι. Είναι εθελοντές, τίποτα. Μάγμα. Είναι ο Λευτέρης ο Κουνάνης, ο οποίος μέσω Facebook και όχι μόνο συγκεντρώνει κόσμο, βοηθάει κόσμο πολύ, μαζεύουν από παπούτσια, ρούχα, πράγματα, δώρα. Αυτά που κρατάς τώρα είναι παπούτσια που πάμε φορέθηκαν. Να μας τα δείξει, λοιπόν. Τώρα, και είναι σε καλή κατάσταση, Λευτέρη. Είναι κάποιος άνθρωπος που δεν το χρειαζόταν. Είναι, όπως βλέπετε, σε άριστη κατάσταση. Τα λουστράρουμε, τα καθαρίζουμε, όπως και τα ρούχα που βλέπετε γύρω-γύρω. Βεβαίως, οι κυρίες που βλέπετε που είναι γύρω-γύρω και τακτοποιούν τα πράγματα, γιατί στις 11 η ώρα θα ξεκινήσει, τα πλένουν, τα σιδερώνουν. Μάλιστα. Και μέσα στο διάδρομο έχουμε τα τρόφιμα, την αποθήκη και τέλος πάντων, Λευτερή, μια και μου δώσα την ευκαιρία μετά από τόσα χρόνια, να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους εκείνους που δίνουν ψυχούλα. Ψυχούλα και εσάς που για πρώτη φορά στα 50 μας χρόνια μας βγάζετε στον αέρα. Λευτέρη, ένα λεπτό. Στις 11 η ώρα όσοι άνθρωποι έχουν δηλώσει και τους γνωρίζουν εδώ πέρα στην περιοχή θα έρθουν να πάρουν ρούχα, Γιώργο. Λευτέρη. 11 η ώρα το ραντεβού και τρόφιμα. Ένα λεπτό. Ποιοι θα έρθουν μόνο της περιοχής εκεί γύρω, κοντά-κοντά. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Θα έρθουν οι όμοροι δήμοι στα σύνορα, Περισσός, Ριζούπολη, Νέα Ιωνία, Λόφος Παπανδρέου, Πατήσια κτλ. Και από την οργάνωση Θεόφιλος των Πολυτέκνων επιλογή από όλη την Αττική 50 οικογενειών θα έρθουν και από τις Πολυτέκνους. Μπράβο, μαζί Λευτέρη. Με τη ΣΥ της Αγίας Λυκερίας για να πάρουν εδώ εκείνοι που δεν μπορούν να πάρουν από τους χωρίς μεσάζοντες. Μπράβο, Λευτέρη Κουνάνη. Μπράβο, μπράβο, χρόνια Λευτέρη. Πολλά, συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Αν θέλετε να δείτε τους εθελοντές μας. Μπορείς να έξω, είναι και μέσα και υπάρχει πολλοί κόσμος. Να είστε καλά. Και πολλοί κόσμος που έχει έρθει από πολύ νωρίς για να πάρει πράγματα. Θα μείνει η κάμερα εκεί να κάνει ο καλός συνάδελφος το ρεπορτάζ και θα το προβάλλουμε το άλλο Σάββατο στο ιατρικό μας. Πάμε στο ιατρικό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Κρατάτε αυτή την αποστολική ειδήση. Το δωρεάν δώσατε, δωρεάν ελάβατε. Πάμε στο ιατρικό μας. Ελάτε. Και να ευχαριστήσουμε και τους φίλους, τους πολίτες που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε και τους πολιτικούς μας. Βεβαίως, βεβαίως. Συγγνώμη να πω κάτι, σχολιάσω κάτι, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Πάνω απ' όλα δεν δίνουν ρούχα αυτοί οι άνθρωποι. Δίνουν ψυχούλα, δίνουν, περισσότερο κουράγιο. Γιατί αν προσέξατε στο χαρτόνι γύρω-γύρω στον τοίχο, γράφει υπομονή, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε τον κύριο Γεροντόπουλο, τον κύριο Παλάφα, τον κύριο Καπερνάρο, την κυρία Πατραντή, τον κύριο Αναστασόπουλο και πάμε στην ιατρική στήλη της εκπομπής. Η κυρία Τσέλη, ότι είμαστε ένα βίντεο για τον κίνδυνο δηλητηριάσεων μέσα στο σπίτι. Προσοχή στα παιδιά μας. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Καλή σας ημέρα. Μιλήσουμε σήμερα για τον κίνδυνο δηλητηρίασης από χημικές ουσίες που άθελά μας αφήνουμε εκτεθειμένες στο σπίτι μας, βάζοντας την υγεία και τη ζωή ακόμη των παιδιών μας απέναντι σε μία θανάσιμη απειλή. Αφορμή γι' αυτό ένα μοναδικό περιστατικό σε όλο τον κόσμο που διαδραματίστηκε πρόσφατα στη χώρα μας και άφησε άφωνους πολλούς παιδιάτρους. Ένα μωρό μόλις 11 μηνών, το οποίο νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όταν έφαγε κυανιούχο άλας, μια επικίνδυνη χημική ουσία που χρησιμοποιούν στη Χρυσοχοΐα. Με την ανάμειξη του Κέντρου Δηλητηριάσεων της Ελλάδας και την ακαριαία αντίδραση των γιατρών, ανιχνεύθηκε η ουσία και δόθηκε άμεσα το αντίδοτο. Ακούστε τι ακριβώς συνέβη από τη Διευθύντρια του Κέντρου Δηλητηριάσεων της χώρας μας, κυρία Νέο Πολυξένη. Προσκομίστηκε στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ένα βρέφος 11 μηνών με άπνοια και βαριά κλινική εικόνα. Δόθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής νοσηλείας, όπου βρέθηκε ότι επρόκειτο, με συνεκτίμηση των εργαστηριακών ευρημάτων, βρέθηκε ότι επρόκειτο για μία έκθεση σε μία σκόνη, όπως είχαν πει οι γονείς, που η σκόνη αυτή ήταν ένα φοβερό δηλητήριο, ήταν ένα κυανιούχο άλας που χρησιμοποιείται στη Χρυσοχοΐα. Δόθηκαν άμεσα αντίδοτα και το βρέφος μέσα σε 7 με 8 ώρες ήταν απολύτως υγιές, ανένυψε άμεσα.
Ο λαός μας λέει, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως θα ακούσετε από την κυρία Νέου, η επικίνδυνη χημική ουσία είχε ξεχαστεί εδώ και χρόνια σε ένα ντουλάπι από τον χρυσοχώο παππού του. Το μωρό όμως, μέσα σε λίγα λεπτά, πάλευε μεταξύ ζωής και θανάτου. Δεν τυχαίνει ένα μικρό παιδί να εκτεθεί. Είναι συνήθως, αφορά συνήθως επαγγελματικές δηλητηριάσεις και γι' αυτό είναι σπανιότατο και σε αυτή την ηλικία μπορώ να πω ότι είναι και μοναδικό στη βιβλιογραφία. Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι ένα βρέφος κάτω του έτους θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με μια τόσο τοξική ουσία και όμως συνέβη. Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα για όλους μας είναι σαφές, όσο και αν μας τρομάζει. Ασφαλίζουμε και κρατάμε οποιαδήποτε χημική ουσία μακριά από τα παιδιά. Πιστέψτε με, το κακό δεν αργεί να γίνει. Πάρτε σοβαρά όσα λένε οι ειδικοί και βάλτε την υγεία των παιδιών σας πάνω απ' όλα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα έως αυτή την ώρα. Χρόνια πολλά στην Ελευθερία, το Λευτέρι και όλες και όλους που γιορτάζουν. Έτσι, χρόνια πολλά λοιπόν. Ευχηθούμε με να γιορτάζει ο αδερφός μου και η ξαδέρφη μου. Να είστε καλά και όσες και όσοι γιορτάζετε, να είστε καλά. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να περάσετε μια όμορφη Κυριακή, αν και έχει κρύο, Γιώργο. Συνεφιασμένος ήταν ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάνε και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Καλά αύριο κάνει η κυβέρνηση πρωί και πάει κόντρα στην Τρόικα. Δεν μπορεί. Έτσι, πρέπει να άριστα. Δέξει. Και να πω και κάτι άλλο. Βοήθησαν όλα τα κόμματα ώστε να μπορεί να πατάει πόδι ο Έλληνας υπουργός στην Τρόικα, διότι όλα τα κόμματα είπαν ότι η πρώτη κατοικία του Έλληνα θα πρέπει να στηριχθεί. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ, Γιώργο, στους τηλεθεατές που μας στήριξαν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν πολλά τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα λάβαμε το πρώτο email από τη Χαβάη. Για να καταλάβατε δηλαδή ότι οι τηλεθεατές μας είναι μέχρι το και εκεί. Το πολυδένδρι ξέχασες. Τηλεθεατές σου λέμε εμείς. Ναι, τους φίλους μου βεβαίως. Από το sky.gr μας παρακολουθείτε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και πάνω απ' όλα να θυμάστε ότι η ζωή μας είναι μία και μοναδική. Γεια σας.